Όπως έχουν οι άλλοι παίκτες λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Αν μου πεις την άποψή μου, η προσωπική μου άποψη είναι πάντα αυτή, ότι ποιος από τους δύο ακραίους στόπερ έχει και τα προσόντα αλλά και πήγε καλύτερα, νομίζω ότι ο μικρός πήγε πολύ καλύτερο το δεξιό στόπερ του ΠΑΟΚ προχθές. Που είναι, γιατί πρέπει να κάνει άμυνα στις άκρες, αναγκαστικά ο αριστερός στόπερ, όταν ο μπακ πάει πολύ ψηλά, πιθανόν να πέφτει με τον εξτρέμ του αντιπάλου πάνω στο παιχνίδι. Εκεί θες να έχεις γρήγορους παίχτες. Επίσης το σύστημά τους. Επειδή μου αρέσει. Είναι αυτό που έλεγε ο Ρισκορεμένος, ότι αν παίξουμε τρεις Ζουμίδινες ή τρεις Βαρέλες, εκεί γι' αυτό οι ευρωπαϊκές ομάδες, ένας τουλάχιστον πλάγιος στόπερ ή από τη μια δυναμία παίζει και μπακ. Θα πρέπει οι πλάγιοι μπακ να έχουν και τα πλαϊνά, αυτό μας λέει ο Σωκράτης τώρα. Σωστά, εκεί, σωστά. Ο στόπερ θα παίξει πάνω σε εξτρέμ. Και μπορεί να τον φάει λάχανο πιο εύκολα. Αυτό δεν σε κράτη. Είναι και νέα ακριβώς πρέπει να έχει οι απαιτήσεις της θέσης, επειδή αναγκαστικά θα παίξει μέσα στο παιχνίδι, θα παίξει πάρα πολλές φορές ένας εναντίον ενός με τον εξτρέμ του αντιπάλου. Αν είναι κάποιο στόπερ, κλασικό στόπερ, πολύ ψηλός, ο οποίος δεν έχει την ταχύτητα, και στο ένας εναντίον ενός, φανταστείτε τώρα σε μεγάλο χώρο και σε γήπεδο και με ποιοτικούς παίκτες, ότι θα αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Και άμα χρειάζεται να βρει και στο κόρνερ, έτσι, όχι ενώ στη θέση, στην καρδιά της άμυνας. Εννοείται, σε όλες τις απαιτήσεις του αγώνα. Εγώ πιστεύω ότι ο νεαρός έκανε και πολύ καλό παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά τη νέα χρονιά. Υπάρχει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του και πολύ καλά κάνει και ο ΠΑΟΚ και ο προπονητής του. Και θα είναι και κέρδος και για τον ΠΑΟΚ και για την Ελλάδα, αλλά και για τον οργανισμό ΠΑΟΚ που έχει επενδύσει στις ακαδημίες του τα τελευταία χρόνια. Γιατί πολλοί επενδύουν, αλλά πλέον δεν βγάζουν παίχτες. Ο ΠΑΟΚ είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν κάνει μια τεράστια επένδυση στις ακαδημίες τους. Και ειλικρινά, αυτός ο σχηματισμός σε μένα, Κώστα και Γιάννη, επειδή χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια από έναν προπονητή, το οποίος φέτος το θαυμάσαμε όλοι, ενώ το κάνει πάρα πολλά χρόνια, τον κύριο Κασπερίνη στην Αταλάντα. Είναι ένας εξαιρετικός σχηματισμός, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και να σας πω λίγο και έτσι, τα πλεονεκτήματά του είναι ότι μπορεί να κάνεις παιχνίδι στα άκρα, στην πλευρά, να εκμεταλλευτείς τα πλεονεκτήματά σου, γιατί θα έχεις παραπάνω παίχτες. Με τους τρεις παίχτες, Κώστα και Γιάννη, που είναι πολύ μέσα, δηλαδή ο Πέλκας, ο μικρός και ο Ακπομ, που πλέον είναι πολύ κοντά σαν ένα τρίγωνο, έχεις κάθε το παιχνίδι. Και αν οι παίκτες σου αυτοί οι τρεις είναι και πολύ ποιοτικοί, μπορεί να κάνεις πάρα πολλές ζημιές με συνδυαστικό παιχνίδι των τριών. Και σύν οι δύο μπάξου, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλά ως εξτρέμ, έχεις και αλλαγές παιχνιδιού, έχεις πολύ μεγάλες αλλαγές παιχνιδιού να αλλάξεις από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στον αντίπαλο. Θέλει πολύ μελέτη και από τον αντίπαλο το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το σχηματισμό. Φυσικά κάθε πλεονέκτημα σου δημιουργεί και μειονέκτημα. Νομίζω ότι το επίπεδο του προπονητή του ΠΑΟΚ και ο οργανισμός ΠΑΟΚ τα ξέρει πάρα πολύ καλά, θα τα διαβάσει αυτά. Οι δύο φόρ του της Μπενφίκα, γιατί παίζει 4-4-2, σωστά από ό,τι είδαμε στο γράφημα. Και ευθεία δεν παίζει, στο κράτη. Σε ευθεία, ναι, είναι flat, σωστά. Όμως το 4-4-2 κουμπώνει και πολύ καλά με το 3-4-3, δηλαδή με δύο φόρ θα έχει τους τρεις στόπερ του ο ΠΑΟΚ, κουμπωμένοι στον άξονα, και το ένα με ελαφρό πλεονέκτημα θα έχει στο χτίσμα του παιχνιδιού. Αλλά αυτά είναι, νομίζω, είναι πράγματα που τα ξέρει πολύ καλά και ο προπονητής του ΠΑΟΚ και το σκάουτινγκ και οι αναλυτές τους. Ναι, θα έχει και ενδιαφέρον στον Κράτη και Κωστή να δούμε και κόντρα στην Μπενφίκα, εάν θα επιμείνει σε αυτό το σύστημα, γιατί βιαστήκαμε οι περισσότεροι μόνοι δημοσιογράφοι να γράψουμε και να πούμε την άλλη μέρα για νέα φιλοσοφία, νέο σύστημα, φρέσκα πόδια, γιατί μικρή είναι και ηλικιακά το μέσο της ηλικίας της εντεκάδας του ΠΑΟΚ, να δούμε αν θα επιμείνει και καθιερώσει το στυλ αυτό ή αν είχε να κάνει με το συγκεκριμένο αντίπαλο. Εγώ θέλω να πιστεύω, επειδή χρησιμοποίησαν κάτι το οποίο πήγε εξαιρετικά, λειτουργήσε και ήταν και αποτελεσματικό. Ναι, και ήταν και πολύ ωραίο και στο μάτι. Ήταν και πολύ ωραίο και στο μάτι, γιατί είναι πολύ επιθετικό το σύστημα. Ναι. Δηλαδή φαίνεται επειδή ακούμε τους τρεις στόπερ, νομίζουμε ότι είναι κάτι πολύ αμυντικό. Μόλις ακούσουμε τρεις στόπερ, νομίζουμε ότι παίζει μια αμυντικά μια ομάδα. Δεν είναι πάντα έτσι όμως. Είναι ένα αμυντικογενές επιθετικό σύστημα. Παίζοντας με τον χώρο είναι και πιο ελκυστικό, γιατί γίνονται βαθιές μπαλιές. Για τον Μιχαλίδη να σημειώσω, μην το ξεχάσω, Κωστή, συγγνώμη, ότι στο προφίλ του Μιχαλίδη να σημειώσουμε στα ΣΥΝ ότι διαθέτει και μια σχετικά καλή μακρινή μπαλιά, γιατί σε αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με κάθετα. Πήγα να διακόψω τον Κωστή στην αρχή, γιατί είπε ότι δεν έκανε παιχνίδι κατοχής και πολύ καλά έκανε, γιατί δεν θα μπορούσε να έχει πιθανόν. Άρα πήγε να παίξει πολύ γρήγορα και άμεσα και να εκμεταλλευτεί το πλάτος και να εκμεταλλευτεί τους παίκτες που έχει στην επίθεση. Συν το πλεονέκτημα στην άκρη, γιατί Κώστα, θα θυμηθείς ότι οι φάσεις βγήκαν στην πλάτη της άμυνας από την πλευρά.
Άρα εκμεταλλεύτηκε 100% κάτι. Και όταν ο παίχτης πλέον νιώθει ότι με αυτό που παίζουμε πηγαίνει καλά, αν του το αλλάξεις, εκεί τον μπερδεύεις λίγο. Mm-hmm. Και θα αρχίσει και σκέφτεται άλλα πράγματα. Μπαίνει ο φόβος, μπαίνει η αμφισβήτηση. Ενώ τώρα υπάρχει πίστη. Θέλω να πιστεύω, η δικιά μου άποψη, ότι θα πάει με αυτό που είδαμε και πριν. Λοιπόν, να πούμε και για τον Αμπέλ, να πούμε Κωστή για τον Αμπέλ Φερέιρα, ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό το παιχνίδι, γιατί έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Πορτογαλία. Και αν αποκλείσει την Μπενφίκα, καταλαβαίνουμε όλοι πόσες συμμετοχές του θα ανέβουν στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο που λέμε. Είναι πολύ μεγάλο στοίχημα και για τον ίδιο, και ας μην το παραδέχεται. Έτσι, γιατί... Λοιπόν, έχουμε... Τα προβλήματα τα αμυντικά του ΠΑΟΚ, ναι, σε αυτό το παιχνίδι, βγήκαν περισσότερο από τη μεριά, όπως αμήνεται ο ΠΑΟΚ δεξιά, mm-hmm, γιατί όπως έπρεπε καλά ο Μιχαηλίδης στον εξτρέμ όταν ήταν ο Γιαννούλης πάνω, αντίθετα δεν πήγε καλά ο Ίγνασον. Σωστά. Και στο δεύτερο δεν τον βοηθάει και το κορμί του τόσο όμως. Ναι, δεν τον βοηθάει. Και μετά μπήκε και ο Λιμιός, όπου εκεί ένας έξω αριστερά, ένας μαύρος Γκαμπού, που κάπως έτσι πώς το λέγανε. Κώστα, ήταν φανταστικό. Ήταν πολύ καλός παίκτης αυτός. Ναι. Ναι, το χτύπησε πολύ δυνατά. Και ό,τι πρόβλημα είχε ο ΠΑΟΚ ήταν από εκείνη τη μεριά. Mm. Ό,τι πρόβλημα υπήρχε. Άρα, ένα ερώτημα στον Σοκράτη είναι το εξής. Με αυτή την τριάδα, δεν θα έπρεπε εκτός από τον Μιχαηλίδη τουλάχιστον και ένας δεύτερος από τα τρία στόπερ να είναι λίγο πιο ταχύς και πιο ευέλικτος. Δηλαδή, το Ίγκασον Βαρέλα μπορεί να μας κουμπώνει καλά σαν πάγανε, κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έτσι. Πάγανε τον Μιχαήλ γιατί πιο γρήγορος είναι, έτσι όπως τον είδα, αλλά θέλουν να πουλήσουν τον Ίγκασον, οπότε τον φάγανε για... Πρέπει να παίξεις, να βγεις η βιτρίνα λίγο για να πουλήσεις. Ναι, αυτό ήταν η αλήθεια. Ωραία. Συνήθως, αν πούμε, σκεφτούμε ότι πριν ξεκινήσει η προετοιμασία μας, ότι έχουμε φτιάξει τη δομή και στο μυαλό μας ξέρουμε τι θα παίξουμε, ναι, επανδρώνουμε, στελεχώνουμε και την, ναι, ομάδα μας με τους ανάλογους το προφίλ, ναι. Ότι θα, και εγώ στο δικό μου το μυαλό θα ήθελα, mm, έναν ανάλογο Μιχαηλίδη, όχι νεαρό όμως, αλλά πιο έμπειρο. Ναι. Ο Κρέσπο που είναι, ο Κρέσπο. Κοίτα, ο Κρέσπο είναι και αυτός αριστερός. Ο Κρέσπο θα μπορούσε. Είναι πιο έξυπνος. Ο Κρέσπο είναι και πιο έξυπνος επίσης. Ναι, αντίληψη. Έχει η αντίληψή του είναι πολύ καλύτερη. Γιατί πολλές φορές ο Πάκος έχει βάλει και αριστερό μπακ. Δεν είναι Κώστα. Ναι, ναι. Έχει παίξει και μπακ. Ο Κρέσπο έχει παίξει αριστερό μπακ πολλές φορές. Ακριβώς. Άρα έχει και το μυαλό και την ικανότητα, είναι πολύ πιο ευφυής παίκτης. Γιατί ξέρει και τα πλεονεκτήματά του και τα μειονεκτήματά του και αντιλαμβάνεται το παιχνίδι πολύ καλύτερα ίσως από τον Ίγκασον. Είναι μια λύση. Εκτός αν ο Πάοκ, όπως είπες και εσύ, επειδή θα παίξει 3-4-2-1 σε όλη τη χρονιά, θα ψάξει να πάρει ένα δεξί στόπερ. Ναι, ναι. Ή προορίζει τον Κρέσπο για εκεί. Γιατί είναι παίκτης κλειδί σε αυτό το σχηματισμό η στόπερ σου, η ακραίη. Ναι. Όπως και η μπάξ σου. Μα και αλλού βλέπουμε. Και είναι πολλές οι περιπτώσεις που και βλέπουμε. Και τον αργό, το πιο αργό, το βάζουμε σε. Ναι. Σωστό. Το πιο έμπειρο, σωστό. Ναι, ναι, σωστό. Πιο μεγάλο. Ναι, ναι. Σωστό. Μα είναι πασιφανές ότι στο 3-4-3 πρέπει τουλάχιστον οι δύο από τους τρεις να έχουν ταχύτητα. Και θυμίζω ότι ακόμα και η ομάδα μου, η Arsenal, έχει βάλει σε πολλές περιπτώσεις ο Αρτέτα τον Τιέρνι που είναι 72. Αλλά θέλει την ταχύτητα και αστισιάζει λίγο το ύψος στην τριάδα στόπερ. Ή στην Chelsea που είχε τον Ισπανό, τον Αθλικουέτα σε αυτά τα παιχνίδια. Ή και η ΑΕΚ τον Μπακάκι. Πολλές φορές, αν θέλουμε να αλλάξουμε το σχηματισμό ή το σύστημά μας και να παίξουμε με τρεις στόπερ και δεν υπάρχει ο ιδανικός για την πλευρά, ψάχνουμε λύσεις εκ των έσω. Δηλαδή, κάποιος μπακ, ο οποίος μπορεί να είναι και ένα 78, ένα 80 σε αυτό το ύψος, και επειδή είναι καλός και είναι και γρήγορος, πολλές φορές μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη θέση. Και αυτή η περίοδος είναι και μια επιλογή. Αν θες να γυρίσεις με τέσσερις, να κάνεις εσωτερική αλλαγή και να μην χαραμίσεις από τον πάγκο, αν και πλέον είναι πέντε αλλαγές. Υπάρχει πλέον οι πέντε αλλαγές που είναι μεγάλο φαντάζει για τους προπονητές σε σχέση με τις τρεις. Είναι. Πάντως, Σοκράτη φέρνει πιο πολύ σε μπάσκετ πλέον. Οι πέντε είναι μισή εντεκάδα. Είναι. Καλό ή κακό. Για την εποχή τώρα να το πούμε ότι είναι καλό. Ναι, δεν λέω για τα μέτρα, εννοώ τακτικά. Αν αυτό το πράγμα, αν με το καλό περάσουμε από αυτή την περιπέτεια, αν συνεχιστεί να υπάρχει αυτό το μέτρο. Η άποψή μου είναι ότι αρχίζουμε και πειράζουμε το ποδόσφαιρο πάρα πολύ, ναι, και χάνουμε σε, mm-hmm, και την ομορφιά του ίσως, mm-hmm, κάπου. Εγώ η προσωπική μου άποψη, που δεν θα την εκλάβει και κάποιος υπόψης από την UEFA ή τη FIFA, είναι ότι μετά να περάσουμε πάλι στις τρεις αλλαγές. Πάλι στις τρεις, ναι. Για να είναι και πιο σπασοκεφάλια για τον προπονητή. Το να είναι 20 στην αποστολή. Ναι. Και να χρησιμοποιείς τρεις όμως,
Αυτό είναι άλλο. Γιατί είναι πάλι του μάτς. Στην Ιταλία όμως είναι 20 νομίζω. Ναι. Στην αποστολή. Παντού πλέον είναι όλοι. Ναι, ναι, είναι 20. Είναι όλοι. Ωραία. Άρα υπάρχει μεγαλύτερη γκάμα. Γιατί λέγαμε μια φορά στον πάγκο μου να έχω ένα goalkeeper, ένα back, έναν stopper, ένα half, έναν extreme, ένα forward. Τελειώσαμε. Ναι, ναι. Αν έχεις όμως ένα roster το οποίο μπορεί να έχεις δύο extreme πολύ καλούς ή δύο forward. Οι αλλαγές να είναι τρεις πάλι. Ναι, αλλά μπορεί να επιλέξεις εσύ ανάλογα το παιχνίδι ποιον παίκτη θα χρησιμοποιήσεις. Και δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί είναι όλοι στην αποστολή. Οπότε και αυτό επίσης είναι γλιτώνει στην κρίνια. Λοιπόν, είδες γλιτώνει στην κρίνια σου λέει. Πάμε Γιώργο λίγο να δούμε κάποιες φάσεις. Έπαιξε χθες η Μπενφίκα ένα φιλικό με την Μπόρνμουθ. Δεν ξέρω Κωστή αν έχεις προλάβει να δεις. Πήγα να βουτήξω για την κόρη μου. Με το φίλο της Βόλτα να πούμε και επέβλεπα, κατάλαβες, δεν μπορούσα. Κατάλαβα, εντάξει, δεν λέω κουβέντα γιατί όπου να είναι έρχεται και σε εμάς. Οπότε... Λοιπόν, ναι, Μπενφίκα Μπόρνμουθ 2-1, φιλικό παιχνίδι. Μπενφίκα προηγήθηκε με τον Μαρκινό τον Τάραμπ στο 13ο λεπτό. Αν μπορούμε Γιώργο να έχουμε τώρα, γίνεται σε full screen, ωραία. Εδώ είναι μια φάση στην οποία χάνεται η μπάλα και ουσιαστικά θα πέσει πάνω. Θα κλέψει, αν δούμε την εξέλιξή της, την μπάλα και θα σου στάρει από μακρινή απόσταση το 1-0 για την Μπενφίκα. Εδώ είναι. Είναι λίγο offside, είναι ποιο offside? Όχι. Λοιπόν, εδώ ξανά πώς πέφτει πάνω στον μέσο της Μπόρνμουθ. Θα κλέψει την μπάλα. Θα ζυγίσει και το πόδι του, βέβαια δεν πέφτει και γρήγορα κάποιος άλλος πάνω. Δεν νομίζω και είναι εύκολο να πέσεις, γιατί πού να πέσει. Όχι, γιατί χάθηκε η μπάλα στα χαφ. Ο χώρος που κάνουν που αμήνονται είναι πολύ κοντά, ότι στα 10 μέτρα να μπορεί να φτάσει μέχρι στη μεγάλη περιοχή. Οπότε καλώς δεν έπεσε πολύ, πάνω. Καλώς δεν έπεσε, είναι, πήγαν από αντίδραση ο στόπερ. Ο πιο κοντινός είναι να πέσει ο στόπερ. Αν θα μπορούσε να το κάνει, Γιάννη θα μπορούσε. Okay. Ναι. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσε έξυπνα τώρα αντί να γυρίζει πίσω, γιατί το να πας πίσω. Έχει φτάσει σε μεγάλη περιοχή. Είναι κάποιο σημείο που μαθαίνουμε στους παίκτες μας, ναι, ότι ωραία, σε μειονέκτημα, ωραία, κάποια στιγμή, αν είμαι όμως 10 μέτρα κάτω από το κέντρο, δεν θα πέσω. Ναι. Αλλά κάποια στιγμή όταν φτάνει ο αντίπαλός μας σε σημεία που μπορεί να σκοράρει, ναι, εκεί πλέον πρέπει ή να πέσω να μαρκάρω, να κόψω την μπάλα μου ή να κάνω ένα φάουλ σε ένα σημείο που δεν θα κινδυνεύω. Γιατί εκεί είχε το χώρο και να ζυγίσει και να σημαδέψει. Ναι, γιατί πήγε πίσω, ο στόπερ έφτασε, μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, ναι, μπήκε, ναι, μέσα. Εντάξει, είναι δώρος κάποια εκείνη τη στιγμή από τον παίχτη να σου τα λέει. Το ιδανικό είναι να γίνει σουτ. Λοιπόν, το 1-1 στο 16, κάπως πανομοιότυπο τρόπο θα έλεγα, ισοφαρίζει η Μπόρνμουθ. Εδώ θέλουμε να καταδείξουμε λίγο, Κωστή και Σοκράτη, και κάποια κενά που έχει και η Μπενφίκα, γιατί όλες οι ομάδες έχουν και βάλει τα σημεία τους. Τουλάχιστον σε συγκεκριμένες φάσεις, έτσι. Εδώ είναι η αρχή και εδώ είναι πώς επίσης. Αργεί να πέσει κάποιος, είναι στα όρια της περιοχής. Όταν θα γίνει το τάκλινγκ, η μπάλα θα έχει σχεδόν καταλήξει στα δίχτυα. Αν δούμε και εδώ. Λοιπόν, ναι, έπεσε. Τέλος πάντων, θα το έχουμε σε λίγο πάλι αυτό. Εδώ είναι. Πάλι στο ξεκίνημα. Σχεδόν το ίδιο, έτσι, και εδώ είναι ακόμα πιο κοντά. Ναι. Αν και λένε ότι είναι θέμα του χαφ και όχι του στόπερ, όταν είναι στα όρια της μεγάλης περιοχής, λίγο έξω το να πέσει. Επειδή, για να αξιολογήσουμε τη φάση, καλό θα ήταν να τη βλέπαμε, ναι, από σωστό, την αρχή το τι έχει γίνει, σωστό, και που βρίσκεται συνολικά όλη η ομάδα. Σωστό. Αυτό είναι το ένα. Ότι οι ειδικές καταστάσεις, πάντα οι παίχτες έχουν πληροφορηθεί, τουλάχιστον από τους προπονητές τους που είναι σε ένα καλό επίπεδο, το πώς θα αντιδράσουν. Είναι σχεδόν ίδιο, γιατί πρέπει να ξέρει ο στόπερ ότι όταν φτάσει σε σημείο, γιατί και τα δύο σημεία, και το ένα, και τη Μπενφίκα τον γκολ, και τώρα τον γκολ αυτό, είναι σημαία για γκολ. Δηλαδή είναι το σουτ. Δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για ένα παίχτη να σουτάρει. Άρα και ο στόπερ θα πρέπει να μηνθεί. Σωστά. Και έγινε και στη μία πλευρά και στην άλλη. Και επίσης να πω λίγο ότι ένα μειονέκτημα, γιατί και έπαιξα στόπερ και πρόλαβα να παίξω τη ζώνη. Αυτή την περίφημη ζώνη που πολλοί δεν τους αρέσει, αλλά πλέον το ποδόσφαιρο το σύγχρονο τη χρησιμοποιεί και καλά κάνει για μένα. Επειδή και έπαιξα τη ζώνη και την προπονώ πλέον τη ζώνη. Η ζώνη, ναι, είναι πολύ χρήσιμη. Ναι. Η ζώνη είναι για καλούς παίκτες και για έξυπνους παίκτες. Ναι. Δεν φτάνει μόνο σε καλούς, πρέπει να είσαι και έξυπνος, ούτε πρέπει να είσαι για έξυπνος, πρέπει να είσαι και καλός παίκτης και για να χρησιμοποιήσεις. Πλέον οι παίκτες της άμυνας και ιδίως οι στόπερ, αν δούμε και την αρχή της φάσης, αν σταματήσουμε τώρα την εικόνα, θα δείτε ότι δύο στόπερ, συνήθως μέσα στη φάση είναι ένας. Ο φόρ είναι. Και υπάρχουν δύο στόπερ. Η ζώνη, επειδή υπάρχει παντουμάν, κοιτάνε όλη την μπάλα. Ναι.
Δηλαδή καλύπτουν όλοι. Εκείνο το σημείο δεν πρέπει να καλύπτει. Κάποιο πρέπει να μαρκάρει. Αν γίνει σέντρα, τον γκολ θα το βάλει ο σέντερ φορ. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο μια μετοχικότητα των ποδοσφαιριστών. Ναι. Εκεί κάποιο θα καλύψει. Ο στόπερ τη πλευρά δεν θα καλύψει. Γιατί αν δεχτεί μια τρίμπλα, ας πούμε, ο μπακ του θα πρέπει να πέσει αμέσω. Ή αν η μπάλα θα πάει έξω, αυτό που έγινε πάλι θα πρέπει να πέσει αμέσω, όπω δεν το έκανε. Ο άλλο στόπερ όμω θα πρέπει να μαρκάρει εκείνη τη στιγμή. Ναι. Δεν είναι χώρο. Εκεί είναι man to man τελείω. Άρα είναι και λίγο περίπλοκο, γιατί μας λες ότι στη ζώνη όλοι έχουν το νου τους στην μπάλα, αλλά είναι και κάποιος που πρέπει να μαρκάρει και παίκτη. Όταν φτάνεις σε κάποιο σημείο του γηπέδου, δηλαδή όταν είσαι πολύ κοντά στο αμυντικό σου, τρίτο στην άμυνά σου, πλέον είναι και σημεία που δεν θα παίξει ζώνη, θα παίξει και man to man. Δηλαδή, άμα γίνει μια κίνηση στην πλάτη, δεν μπορείς να τον ακολουθήσεις. Θα δούμε μετά στο. Όταν η μπάλα απευθύνει στη μεγάλη περιοχή, δεν είναι. Φυσικά, φυσικά. Αργότερα. Τώρα, αν γίνει μια σέντρα και ο πίσω στόπερ τώρα, θα πρέπει να ήταν man to man πολύ κοντά στον φορ. Όπως είναι και ο μπακ με τον εξτρέμ, ας πούμε, στην πίσω πλευρά. Αυτό στο κράτη που γίνεται με τα στημένα χτυπήματα. Αυτό ήθελα να πω, Κώστα. Έχουμε μετά μια φάση από το Arsenal Liverpool, αν προλάβουμε. Ναι. Που εκεί ήθελα να ρωτήσω το Σοκράτη, ότι αν είναι τη ίδια λογική και στα στημένα. Γιατί θα του ρωτήσω ότι ο Βάνι με την Ίντερ που έχασε 3-2 στο τελικό. Εκεί είδαμε ότι ο Ντε Γιονγκ πάει και πέφτει στον πιο κοντό παίκτη της ζώνης, της Ίντερ. Και το ερώτημα είναι, το είδε το θέμα και πήγε την έπεσε στον κοντύτερο, γιατί η ζώνη είναι παρεταγμένη. Και λέω εγώ τώρα, γιατί άμα είμαι ο πονηρός ο Ντε Γιονγκ κεφαλοσφαιριστής, να μην διαλέξω το δεύτερο δοκάρι και να πάω εκεί στον αδύνατο, για παράδειγμα. Εδώ ας πούμε σκέφτονται λέει στο ποδόσφαιρο, να κάνουν τη σύνδετη άμυνα, δηλαδή να υπάρχει ζώνη, αλλά καλά δυο που είναι οι πιο δύσκολοι να έχουν μαντουμαδόρα πάνω. Είναι εξέλιξη που πρέπει να ρωτήσουμε τους προπονητές τώρα, τους νέους, τους Έλληνες ή τους ξένους στα σεμινάρια. Τι γίνεται τώρα, αν έχουμε τον γκολ της Ίντερ που τρώει. Τώρα ο Κώστα μας βάζει δύσκολα, δεν είμαστε και εσύ. Όχι, είναι πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, όχι, λέω η φάση, δεν έχουμε τη φάση διαθέσιμη, αλλά... Δεν λέω ότι να το θυμηθούμε, ναι, δεν λέω ναι, ότι βάλουμε. Ναι, ναι. Ναι. Όχι, είναι σωστό αυτό. Από την άλλη, βέβαια, εγώ δεν έχω στο μυαλό μου ότι η άμυνα σε στημένη φάση με ζώνη πάει να πει ότι μαρκάρει ο καθένας όποιον θέλει. Η άμυνα ζώνη στις στατικές φάσεις. Ναι. Συνήθως παίζεται, υπάρχει τείχος, ας πούμε στα φάουλ. Θα το δούμε ότι είναι ένας τείχος, είναι 7 συν 2, 6. Λοιπόν, δεν έχεις 7 ψηλούς παίκτες, ποτέ. Έτσι ναι, κι αλλιώς. Άρα συνήθως στην καρδιά της ζώνης βρίσκονται οι ψηλότεροι παίκτες. Κώστα, αυτό που είπες είναι πολύ απλή σκέψη, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό και πολύ λογικό και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Ναι. Δηλαδή η μπάλα μας θα προσπαθήσουμε να πάει σε σημείο που θα έχουμε πλεονέκτημα. Επειδή ο τελευταίος παίκτης πίσω που χρησιμοποιεί η Ίντερ, παράδειγμα, είναι κοντός. Και εγώ αν είχα έναν παίκτη μου ψηλό, θα λέγαμε ότι θα πάει μπάλα δεύτερο δοκάρι. Γιατί Κωστή, δεν είναι μόνο ότι θα σκοράρει όπως σκόραρε, είναι ότι έστω και αν πάρω την μπάλα στο δεύτερο και τη σπάσω μέσα και έρθουν μπορεί οι υπόλοιποι. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι μια κομπίνα Κώστα την μπάλα να πάει δεύτερο δοκάρι. Να τη σπάσουμε, να πέσουμε στην περιοχή και οι υπόλοιποι να πάμε στην μπάλα. Πολύ σωστό και πολύ λογικό. Αντιμετωπίζεται έτσι. Αν δούμε μια φάση, παιδιά, συγγνώμη, από το τελικό του Community Shield, το Liverpool Arsenal, θα δούμε αντίστοιχα πάλι σε στημένη φάση από φάουλ. Εδώ, βέβαια, σηκώνει τον Van Dijk offside οριακά. Και την έχουμε, Γιώργο, και στη συνέχεια με γράφημα, αν θέλεις, για να σε διευκολύνω. Ουσιαστικά, μόνο ο holding κάνει μία κίνηση εδώ και πάλι είναι offside οριακά. Θέλω να πω σε τέτοια φάση, έτσι, όταν αμήνεσαι και η εντολή είναι να ρισκάρεις να βγάλεις τεχνικό offside. Όχι, τεχνικό offside δεν υπάρχει ποτέ, Γιάννη. Ναι, ναι. Και αυτό είναι σίγουρο. Ναι. Απλά προσπαθούν οι ομάδες να μην μπουν πάρα πολύ μέσα πάντα. Ναι. Δηλαδή να έχει χώρο. Η άμυνα ζώνης επίσης δίνει πολύ χώρο για τον goalkeeper.
Ότι αν, επειδή υπάρχει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στη ζώνη και στον goalkeeper, ότι η μπάλα, αν πάει από τη μέση τη απόσταση goalkeeper με ζώνη και πίσω, πρέπει να βγει ο goalkeeper. Ναι. Να μα καθαρίσει τη φάση. Εκεί έγινε όμως μια φάση όπως την περιγράψατε πριν. Δηλαδή, ο Φαν Ντάικ, που είναι το στόπερ, ο πιο ψηλό παίκτη τη Λίβερπουλ και προωθείται σε αυτές τις φάσεις πολύ συχνά, έχει πάει στο πίσω δοκάρι και περιμένει ουσιαστικά την μπάλα. Ότι θα μπουν γκολ, θα μπουν γκολ. Όπως μπαίνουν γκολ και μετά μπουν. Τι γίνεται, ότι εγώ τι λέω στους παίκτες μου. Ναι. Λέω στους παίκτες μου ότι συνήθως στη ζώνη, πάντα ενώ έχει σχηματιστεί η ζώνη, κάποιους παίκτες βλέπουν μπροστά τους. Έτσι, ναι, δεν είναι. Ναι. Μπορεί να μπω στην κίνησή μου μέσα η ζώνη όλη, ναι, αλλά θα πρέπει και ο παίκτης να κοιτάζει κάποια στιγμή αυτό που είναι στο χώρο ευθύνης του. Ναι. Δηλαδή η ζώνη έχει χώρο ευθύνης. Ευθύνομαι για τον παίκτη που κινείται στο χώρο μου. Άρα στο χώρο μου, ναι, αν ο Φαν Ντάικ με το χτύπημα κάνει την κίνηση, πλέον δεν θα είμαι ένας άνθρωπος που είμαι αμέτωχος και θα καθίσω μόνο απλά στο χώρο μου εκεί πέρα και αν πάει ένα μέτρο πιο δίπλα είναι ο συμπαίκτης μου. Όπως λένε ταξιτζίδες, ο πλησιέστερος. Ναι, κάπως έτσι. Αυτό είναι να αποδώσει ευθύνες πολλές φορές ο ένας παίκτης στον άλλον και να αποφύγει ευθύνες. Εκεί πρέπει να δημιουργήσει ο προπονητής, νομίζω, υπεύθυνους παίκτες, όριμους παίκτες και να τους πει συγκεκριμένα πράγματα και να ξέρουν και μετά να τους ζητήσει τι έκαναν και τι δεν έκαναν. Ναι. Άμυνα ζώνης, κάποιος κινείται στον χώρο μου, στην κίνηση που γίνεται, είναι ένας-δυο παίκτες σίγουρα στον χώρο που είναι η ζώνη. Γιατί είναι υπεύθυνοι. Γιατί πριν χτυπηθεί το στημένο, βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις και σε αυτή, η επιτιθέμενη ομάδα που τώρα είναι η Λιβερπούλ, ένας-δυο παίκτες να κάνουν μια κίνηση ένα βηματάκι πιο μπροστά και αντίστοιχα οι αμυνόμενοι να κάνουν ένα-δύο βηματάκια στην αντίθετη κατεύθυνση, πριν γίνει το λάκτισμα, έτσι. Πολλές φορές, το πλεονέκτημα. Πολλές φορές για να την μπερδέψει λίγο την ζώνη και να την δημιουργήσει σύγχυση. Μπορεί να κάνει πως θα πάει να εκτελέσει, να μπει πιο μέσα η ζώνη με κάποιους παίκτες και μπορεί μετά στο βιές, ενώ βγαίνουν πάλι να πάρουν την τοποθέτησή τους, να γίνει χτύπημα ή στο δεύτερο δοκάρι. Συνήθως στο δεύτερο δοκάρι Κώστα έχει χώρο. Με το δεύτερο δοκάρι μπορείς να βρεις μειονεκτήματα ή με κάποιες κομπίνες. Ωραία, νομίζω ότι το υπεραναλύσαμε και αυτό. Τα πρόλαβε και τα δύο. Ναι, τα έχει προλάβει και το σημαντικό είναι ότι το έχει προλάβει και σαν παίκτη. Κώστα, επειδή σχεδιάζουμε πράγματα, αλλά πάντα δεν λειτουργούν. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάποια εναλλακτική λύση. Ναι. Πολύ σωστά είπες ότι μπορεί να παιχτεί και μεικτή άμυνα. Δηλαδή, είναι πέντε ζώνη και τρεις βλέπουμε. Τρεις παίζουν με του μάνου. Εμείς ο Σάββας, σε κάποια μάτς που τον έχω παρακολουθήσει, στην Τούμπα θυμάμαι ένα μάτς, έπαιζε πάω Τρίπολη. Και είχε βάλει επάνω στον Μάτος ένα τσουκαλά που ήταν χαφ. Τον έβαλε μαντουμάν. Ναι. Και έβαλε πάνω στον Μπριγιοβίτς, δεν θυμάμαι ποιον παίκτη της, το όνομά του ήταν και ένας τραγουδιστής, ένας ψηλός, αμυντικό χαφ έπαιζε κι αυτός. Ο Ιγκλέσιας. Παίζει ακόμα. Επειδή δεν έβαλε στόπερ, έβαλε δύο χαφ, τον ένα πάνω στο Μάτος και τον άλλο που είναι ο ίδιος ο ματότυπο, ας έπαιζε χαφ, τον έβαλε και άλλοι παίζανε ζώνη. Ναι. Τα πάει για τον Μαουρίτσιο, όμως ούτε έχει την περιοχή. Δηλαδή τη γλύφα. Μπορεί να συμβεί και αυτό στον κράτη, με το σωματότυπο. Δεν είναι πανάκια το να πει να χρησιμοποιήσω ζώνη ή man to man. Ας πούμε, εγώ έχω τύχει να χρησιμοποιώ σε φάουλ πλάγια Κώστα άμυνα ζώνης, σε man to man, σε corner man to man. Ναι. Έχει συμβεί να χρησιμοποιήσει σε φάουλ corner μεικτή ζώνη, κάποιοι παίκτες ζώνη, κάποιοι παίκτες man to man. Γιατί και ο αντίπαλος, όπως είπε ο Κώστας τώρα, τον ΠΑΟΚ. Τα καλά του σημαίνει 2-3 παίκτες, δεν είναι και 5 ή 6 που πάνε να πηδήξουν οι πιο δυνατοί του παίκτες, οι πιο επικίνδυνοι. Οπότε πας 3 man to man, οι υπόλοιποι 5 ή 6 ζώνη, γυρίζει η ομάδα σου, είσαι περισσότερο καλυμμένος και στους χώρους και με κάποιο παίκτη να απασχολεί τον παίκτη. Το οποίο από ό,τι κατάλαβα ποικίλει και από τα στημένα ανάλογα με το που είναι καλύτερος ή καλός ο αντίπαλος. Αυτό πάντα τον έχουμε μελετήσει, έχουμε αξιολογήσει, ξέρουμε ποιοι συμμετέχουν, κομπίνες που κάνουν, που χρησιμοποιούν. Φυσικά και ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να κάνει και μια καινούργια κομπίνα να μάθει, γιατί ξέρει ότι μπορεί, ότι ο προπονητής διαβάζει. Να είναι στασός. Είναι στασός ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει, έγινε επισήμαντο και χρόνια το ποδόσφαιρο. Να δούμε λίγο το 2-1 τώρα της Μπενφίκα από τον Έβερτον τον Βραζιλιάνο. Εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει τακτικά κάποιο λάθος να ψάξουμε να το βρούμε με γεννητικό φακό, αλλά είναι και η ποιότητα του ποδοσφαιριστή. Γιατί είναι πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που έχει η Μπενφίκα, όχι μόνο οι γνωστοί που ξέρουμε. Εδώ την παίρνει την μπάλα ο Βραζιλιάνος Έβερτον, είναι πλάτη
Σοκράτη και Κωσή στο τέρμα και θα κάνει αυτή την κίνηση, θα βρει τη γωνία. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο λάθος στο στήσιμο ή είναι και η έμπνευση του ποδοσφαιριστή εδώ. Εντάξει, πολλές φορές πάμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ναι, γι' αυτό το διευκρίνησα από πριν. Είναι αφιλτράλο με τα πάντα. Το διευκρίνησα από πριν. Μπήκε γκολ γιατί έκανε το πιο σωστό και το πιο δύσκολο. Ναι. Δεν έχει να κάνει κάτι παραπάνω. Αν και βέβαια, όντας δεξιοπόδαρος, εκεί θα το ψάχνει. Έτσι, θα το ψάχνει με το δεξί το σουτ και όχι να άσπαγε την μπάλα και να σου βγάλει τώρα. Σωστό. Μα κανένα δεν πάει να το κλείσει το δεξί πόδι. Είναι τρεις. Αν μου πείτε που βρίσκω ένα ψεγάδι, να το σταματήσουμε τώρα, ναι. Είναι ότι είναι ένα ιδανικό σημείο να ντουμπλάρουν και να το κλέψουν την μπάλα. Γιατί με το που κόβει. Δηλαδή, με το που κόβει προς τα μέσα, του, ναι. Ο παίκτης τον μαρκάρει, τον αφήνει, ο άλλος παίρνει μια πολύ κακή θέση και του δίνει. Και δεν μαρκάρει κανένα. Και δεν μαρκάρει κανένα σωστά. Ενώ είναι πολύ σωστά πάει τώρα να ντουμπλάρει για να κλέψουν την μπάλα και μέση. Να παίξουν και να πιεστεί. Άρα, άμα πιεστεί, θα γυρίσει την μπάλα πιο έξω στα χαφ του πάλι. Θα τελειώσει η φάση, θα γυρίσει η μπάλα, μπορεί να αλλάξει ξύ πλευρά. Το άφησε στη μέση. Δηλαδή ο αμυντικός εδώ. Ναι, γιατί είναι 8 παίκτες, 9 παίκτες είναι 8. Α πούμε, είναι πίσω από την μπάλα. Εντάξει, πάντως είναι και η έμπνευση και βέβαια, το σουτ. Βέβαια, εντάξει, το ποδόσφαιρο δεν λέμε και γιατί τα πάντα. Άρα, ναι, κύκλωσε τον και αυτόν Κωστή, τον Everton. Και άλλη μια ευκαιρία στο φινάλε με τον Βραζιλιάνο, τον Vinicius. Εδώ μου άρεσε πάρα πολύ η κίνηση που κάνει ο Vinicius, είναι φορ. Ουσιαστικά θα πάει αυτό στην μπάλα και δεν θα περιμένει την μπάλα να έρθει σε αυτόν. Υπάρχει βέβαια, όπως βλέπουμε εδώ, ένα κενό στην άμυνα της Μπόρνμουθ, στην άμυνα των Κερασιών. Και στην εξέλιξη φάσης, Γιώργο, άμα το κάνουμε play, θα δούμε πόσο ωραία πάει ο φορ στην μπάλα και δεν την περιμένει. Πώς βλέπει ουσιαστικά το κενό και κινείται κάθετα εδώ. Δεν πήγε γκολ, αλλά τη βάλαμε γιατί. Ωραία. Είναι αυτό που είπα πριν. Ότι αυτή τη στιγμή για την άμυνα ο πλέον επικίνδυνος παίκτης και ο πιο κοντινός παίκτης είναι αυτός. Ναι. Αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Mm-hmm. Που απειλεί. Οι δύο αμυντικοί που βρίσκονται στη φάση παρακολουθούν την μπάλα. Ναι. Και αυτό είναι το μοιραίο λάθος που κάνουμε όλοι οι παίκτες. Mm-hmm. Που κάνουν όλοι οι παίκτες. Εγώ μπορεί να κάνω όταν έπαιζα. Ναι. Λοιπόν, γυρίσω μια ματιά που βρίσκεται ο αντίπαλός μου. Έχεις αντίληψη που είναι. Και εδώ βρω ότι είναι ένας, δεν υπάρχει και κάποιος άλλος έτσι κι αλλιώς. Και στην κίνησή του τον ακολουθήσω. Ναι. Εκεί δεν υπάρχει ζώνη, εκεί θα τον ακολουθήσω, Γιάννη. Σωστό. Εδώ είναι στην πλάτη, βέβαια. Εδώ, έτσι. Αν τον έχει δει, έχει πάρει μια θέση καλή και τον παρακολουθεί, έχει αξιολογήσει τη φάση και τον πάει μέχρι τέλος και είναι πολύ κοντά του. Δεν είναι πιο δύσκολο τουλάχιστον να. Αλλά εδώ θα πρέπει να κάνει κάτι περίτεχνο για να μπει. Σωστό. Κινείται ο Vinicius στην πλάτη του αμυντικού. Δεν τον έχουν δει κανένα από τους δύο ποτέ. Και μπαίνει και κάθετα. Μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ναι. Σωστά. Δεν μπήκε, αλλά ήταν όλη η φάση πολύ καλή και καλά και δουλεμένη προφανώς. Γιατί εκεί είναι πλέον αργά. Όταν έρθει σε επαφή με την μπάλα είναι. Πλέον αργά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μίνι σκάουτινγκ του αγώνα Μπενφίκα Μπόρνμουθ. Μπενφίκα που θα βρει ο ΠΑΟΚ απέναντί του. Αλλά είδες όμως και η κίνηση του Φορτ. Ναι. Είδε την τρύπα και χώθηκε. Ναι. Είναι σαν τον εραστή που μπαίνει στο δωμάτιο. Είδε την τρύπα και χώθηκε. Δεν πήγε από την άλλη μεριά. Είδε το κεφτό και μπήκε. Είναι και η κίνηση αυτό που λένε. Εκεί δεν του το λέει ο προπονητής. Εκεί. Την είδε και χώθηκε αυτός. Ναι, αυτό δεν είναι το λέω, είναι το ένστικτο του φόρα αυτό. Το ένστικτο, ναι. Λοιπόν. Άμα ήταν κανένας βλάκας, θα πήγαινε από την άλλη μεριά, θα γίνει κέντρο, θα βγάλει. Και όμως Κωστή, στην αρχή της φάσης, επειδή πάλι δεν τον βλέπουν, αν αυτός επιλέξει να μείνει στο δεύτερο δοκάρι ναι. Και τον δύο συμπαίκτης του, πάλι ευκαιρία θα είναι. Ναι, δηλαδή, αλλά και να παίρνω και να τάσει την τρύπα, δηλαδή. Και την ευκαιρία σε πρώτο πάει χρόνο. Πιο κοντά, ναι. Είναι αυτό που λέμε, ότι πάει αυτό στην μπάλα και δεν περιμένει την μπάλα. Ναι. Τώρα βέβαια δεν βλέπει τέσσερι αμυντικοί τη Μπόρτμου και ουσιαστικά κανεί δεν ναι. Όλοι παίζουν χώρο και κανεί δεν παίζει σεντερφόρ. Ναι, και αυτό έχει σχέση με αυτό που είπαμε, δηλαδή πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Ναι. Υπεύθυνοι. Αλλά η οδηγία του. Και στην προπόνηση αυτό μπορεί να. Αυτό γίνεται στην προπόνηση. Είναι πολύ ωραία φάση που να είσαι ο προπονητής της Μπόρνμουθ και να δεις το βίντεο του αγώνα και να πεις θα κάτσουμε να δουλέψουμε. Ναι, η τετράδα της άμυνάς μας, κάνοντας προπόνηση σε φάσεις. Πιάνεις μια πανομοιότυπη φάση, ή δύο που έχεις δεχτεί γκολ, ή μπορεί να έχουν αξιολογήσει του ενός μηνός τα φιλικά τους και να έχουν εξίσου ίδια προβλήματα. Σωστό. Γιατί πλέον λάθος που κάνουν παίχτες
και προπονητές, Κώστα. Δεύτερη και τρίτη φορά. Πάνω από δύο και τρίτη φορά δεν είναι λάθος, αλλά είναι επιλογή. Ναι. Ναι. Η αιμονή σε κάτι το οποίο δεν βγαίνει. Οπότε εκεί ή εργάζεσαι να το διορθώσει ο προπονητής ή αλλάζει τον παίκτη σου. Λοιπόν, τώρα για Μπενφίκα, παιδιά, τα είπαμε. Είχαμε κλήρωση και για Άρη και για Όφη. Ο Άρης με την Κοβαλίβκα, μια ουκρανική ομάδα η οποία ιδρύθηκε μόλις το 2012. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Πρώτη σεζόν πέρσι στην Premier League της Ουκρανίας τερμάτισε έκτη. Και νομίζω ότι είναι θέμα του Άρη που έχει δείξει και καλό και καλό στα φιλικά, έτσι. Είναι καλός, αλλά έχει ένα θέμα. Εγώ τον Άρη, επειδή είμαι 52 χρονών, το βλέπω από τα 9-10. Δεν τον είδαμε μεγάλο σέντερφορ ποτέ. Περάσαν κάτι. Εντάξει, ο Δημητριάδης δεν πρόλαβε ο Βασίλης και την καριέρα την έκανε στην ΑΕΚ, έτσι. Όχι, αλλά... έχει βγει πρώτο σκόρερ με τη φανέλα του Άρη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Ναι, σε μία σεζόν που ήταν μαζί με τον Βαζέχα και μοιράζανε τότε και μία τσέλικα το γιώτα στο πρωτοδίσμα. Πήγε ο Κόκεναργή, δρέπλεξε εκεί με τα καζίνο, με τα ποτά, έγινε χοντρός. Περάσαν κάνα δύο-τρεις ο Αγκάνθο με πύληνα πόδια, δεν τράβηξε. Δηλαδή δεν είχε να πεις, θυμάμαι ένα σέντερφορ μεγάλο. Ο Άρης λοιπόν έχει φτιάξει καλά την άμυνά του, γιατί ο Χαριστέας είναι καλός στο να μεταφέρει τον προπονητή που είπε «Εγώ είμαι εδώ όσα βάλω και όσα φάω». Κάτσε, φίλε, μόλις μας είπες ότι ο Άρης, συγγνώμη, μόλις μας είπες ότι ο Άρης τα τελευταία χρόνια δεν έχει δυνατό σεντερφόρ και τώρα μας λες το Χαριστέα. Ο Χαριστέας τι ήταν? Ο Χαριστέας ήταν ο Μιχαλίτσος. Ήρθε από την Εύση Ρόν, δεν τον είχαν βασικό. Έπαιζε ένα μαντολίνο, αυτό είχε καταλάβει. Έλα, καλά, εντάξει, προχώρα, ναι, πρώτο σκόρε στο Euro. Εντάξει, δεν το λέω μεγάλο σεντερφόρ το Χαριστέα, εγώ. Εντάξει, προχώρα. Ναι, κάτι κόκκι, κάτι ιστορίες. Ο Άρης πήρε ένα σέντερφορ τον Λόπεζ, ένα τέτοιο. Ναι, τον είδα εγώ. Αυτός με την κόμη, την πλούσια κόμη, ναι. Όχι, ο Λόπεζ είναι ένας ψεύτικος που άμα τον τρακάρει ο Φρυδόπουλος, ναι, θα είναι τρεις μέρες με κομπρέσεις. Δηλαδή, ανέκρηκτος, παίζει εκείνο τη Β' Εθνική Λας Πάλμας. Είναι Δελασσάλα, Ανατόλια, Λεόντιο σχολή στη Νέα Σμύρνη και τέτοια. Για τέτοια κατάσταση μιλάμε. Έχει θέμα στον κόλο Άρης. Ενώ έκανε καλά χαφ. Ο Τζέκο που πήρε πολύ καλό στα χαφ. Θα έρθει ο Ματίγια, είναι ο Σάσα, δεν τον πούλησαν. Είναι ένα center back, Νταγκίζοβιτς, ψηλός. Τρώει κάτι παραμύθια με τρίπλες. Αλλά τον βλέπω καλό. Στο μεγάλο χώρο δεν τον είδα. Δύο πολύ καλά πλάγια back. Τερματοφύλακας καλός. Αλλά κάνει 8 φάσεις για να βάλει μισό γκολ. Αυτό το βιολί το είχε χρόνια. Με καλή, ναι, βέβαια πέρσι στην καλή του σεζόν είχε την πολυτέλεια ότι πήρε γκολ και από τα εξτρέμ και από τα χαφ του. Αρκετά γκολ. Έχει τον Αργό, έχει τον Μαύρο τον Αργό. Τώρα πήρε τον Μάνο. Ο Μάνος, λέει, ο Μάνος είναι ο αναπληρωματικός του. Περιμένεις εσύ από τον Μάνο, μακάρι ο Μάνος. Και ο άλλο το βλέπω σε ένα τέμπο, πώς βλέπεις κάτι καρδιοπαθής κάτω στην Γλυφάδα να τρέχουν και εμείς στην παραλία, αυτό το στυλάκι. Δηλαδή, σε αργό τέμπο, ναι. Σαν να κάνεις έξω συνταξιούχος ένα πράγμα. Λοιπόν. Είναι έξω συνταξιούχος. Εγώ δεν περιμένω από τον Άρη. Αν ο Άρης λύσει το εύκολο γκολ, θα κάνει καλή ομάδα. Πάμε να δούμε και τον Απόλλωνα Λεμεσού, πιο γνωστή ομάδα, έδρα το Τσίριο, 3 πρωταθλήματα, 9 κύπελα και εκεί είναι και ο Λάρσον και ο Ντιγκινή, σωστά? Ο Λάρσον όμως εκεί τον έχω σε καλή θέση. Το βάζουν έμαθα στην Πέριγα. Γιατί ο Λάρσον στον Άρη τον βάζανε δεύτερο center for. Ένα μάτς καλό έκανε και εκείνο στην κόντρα επίθεση με την ΑΕΚ, κάτσε ένα γκολ. Το παιδί είχε τρένας με ένα, είχε έκρηξη, καλό φωλάρισμα και έπαιζε δεύτερο center for. Εντάξει. Εκεί το βάζουν στην θέση του Ντεκινή, ο Σωσίας του Βαρουφάκη. Τίμιος, λίγο εξτρέμ, λίγο center for. Λίγο απ' την άλλη εξτρέμ, λίγο δεκάρι. Δεν μονιμοποιήθηκε και στον Πανθρακικό και στον Άρη, ας πούμε, σε κάποια... Εγώ αν ήμουνα, ας πούμε, φίλος με τον Ένικ πέρσι, θα έλεγα, αν είναι να βάλετε το center for αυτό τον Μαύρο, τον όπως το λέγανε, που είχε Ολυμπιακός. Ποιον τον? Χτυπούσε την μπάλα με τη Στέρνα. Ιντέγε. Ο Ιντέγε. Χίλιες φορές να βάλω τον Τεγκινή center for, και στο κεφάλι καλύτερος είναι.
και τρίπλα καλύτερη. Έχει, τι να τον κάνουν δηλαδή. Ο Γκοκκινή και ο Λάρσα είναι παίκτες που εμένα ο Λάρσα σαν έξω αριστερά ήταν καταπληκτικός. Ο Γκοκκινή είναι, πώς το λένε, και λίγο σκηνοθέτης και λίγο ηθοποιός και λίγο κομπάρθος. Είναι λίγο απ' όλα. Να ρωτήσω τον Σοκράτη τώρα από τη Σκοπιά, του προπονητή, ότι εκείνη, αυτό αναφέρει ο Κώστης. Ένα παίκτη που κάνει αρκετές δουλειές στο γήπεδο, αλλά όχι μια συγκεκριμένη καλά. Ναι. Είναι για τον προπονητή εργαλείο ή όχι. Δεν έχει και μια συγκεκριμένη ταυτότητα στο γήπεδο. Να πούμε ότι αυτό είναι φόρα, αυτό είναι εξτρέμ, είναι δεκάρι. Είναι... Ωραία. Αν προγραμματίζεις να πάρεις τον Τικινή. Είναι ένα παίκτη τη 11η σου ναι. για όλη τη χρονιά. Ναι. Νομίζω τον έχει πάρει και τον έχει προσδιορίσει το πού θα τον χρησιμοποιήσει για όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Άρα θα του δώσει και ρόλο. Ταυτότητα και ρόλο μέσα στο στυλ τη ομάδα που θε να κάνει. Mm-hmm. Αν ο ίδιο παίκτη έχει τη δυνατότητα να σου δώσει και κάποιε λύσει σε σημεία του παιχνιδιού που κρίνει ο προπονητή ή ανάγκε του παιχνιδιού με το σκορ χρησιμοποιώντα από τον πάγκο σου κάποιου άλλου ποδοσφαιριστέ, αυτό είναι άλλο. Ναι. Όμως ο κάθε παίχτης πρέπει να έχει το ρόλο του. Το ρόλο, ναι. Έτσι νομίζω εγώ αρχικά. Γιατί μετά πολλές φορές οι προπονητές χάνουν αυτό που λέμε στη διαχείρισή τους και τα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια δηλαδή να μην βάλω τον Γιάννη που είναι φορ και να βγάλω λαγό από το καπέλο να χρησιμοποιήσω κάτι ναι. διαφορετικό. Γιατί σου λέει και ο Γιάννης άμα δεν παίξω και τώρα που είναι φορ πότε θα παίξω. Αυτό είναι το ένα και είναι ναι. πολύ σωστό γιατί ναι. χάνεις τους παίκτες σου ναι. έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεύτερον, για να είναι στο ρόστερ σου, θα πρέπει ότι το έχουμε κάνει εμείς την επιλογή. Mm-hmm. Άρα ακυρώνουμε και τον εαυτό μας μετά, Γιάννη. Ναι. Και ναι. το συγκυρώνουμε μπροστά σε 25 παίκτες. Καλά, το τώρα... ποδόσφαιρο έχει λογική, ναι. έχει απλότητα, ίσως ναι. πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πρέπει να βαδίζουμε και στη λογική των θέσεων και των παίκτων που έχουμε πάρει και τη δουλειά μας που έχουμε κάνει για 1,5 μήνα, 6 εβδομάδες, 8. Αλλά τώρα, Σοκράτη, μην πεις ότι όλοι οι παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ μιας ομάδας είναι όλοι επιλογές του προπονητή. Νομίζω ότι δεν συμβαίνει σχεδόν ποτέ αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί είτε, να... είτε αν πας μεσούς της περίοδου, είτε αν, αν ξεκινήσει ακόμα και. Αυτό είναι μπορεί, επειδή πήγε και ώρα 7 παραπέντε, μπορούμε να το συζητήσουμε πάρα πολύ και να βρούμε και εσύ. Είδες, στο που κάνει και τρίπλες, λοιπόν. Και συν και πριν. Όμως, φανταστείτε απ' την άλλη, ότι θα πρέπει ένας σύλλογος, ένας οργανισμός ναι. που έχει σοβαρούς και εκλεκτούς ανθρώπους για να δουλεύουν επαγγελματικά, να το πάμε εμείς εκεί, ότι όλα πηγαίνουν ρολόι, ναι. ότι θα μπορούσαμε εμείς να αφήσουμε μόνο στον προπονητή εν λευκό τα πάντα να επιλέξει εκείνος όλους. Έχει την ικανότητα ο προπονητής. Πολλές φορές το κλαμπ μπορεί να έχει ένα τεχνικό διευθυντή που ναι, να έχει τις γνωριμίες του, να έχει ξέρει τις τιμές, να μπορεί να σου φέρει καλούς παίκτες. Ναι. Ο προπονητής δηλαδή, αν μου πεις ότι θέλω αυτόν, τρεις θέσεις ψάχνουμε. Ναι. Και εσύ προτείνεις τον Κώστα. Άλλωστε, ακόμα και άμα σου φέρει ο τεχνικός διευθυντής καλύτερο παίκτη από τον Κώστα, θα πεις ότι δεν είναι επιλογή μου. Όχι. Κώστα. Αλλά νομίζω ότι και παντού υπάρχουν ένα, δύο, τρεις, τέσσερις. Υπάρχει και η άλλη άποψη που επειδή είμαστε στην Ελλάδα το συζητάμε. Φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, ο προπονητής στην Ελλάδα, Κώστα, έρχεται σε πάρα πάρα πολύ δύσκολη θέση και αντιμετωπίζει αντίξωες συνθήκες και παλεύει με πράγματα τα οποία είναι στην υπόλοιπη ποδοσφαιρική Ευρώπη αδιανόητα για να τα καταλάβουν. Ο προπονητής στην Bundesliga και στην Premier League ξέρει την έκτη αγωνιστική τι ώρα θα παίξει. Ξέρει στην Ισπανία ότι σε 6 αγωνιστικές έχω συνέντευξη τύπου στις 5 η ώρα το απόγευμα την Παρασκευή. Εδώ δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πόσες ομάδες θα είναι, πόσοι όμιλοι θα είναι, τι παρασκήνιο υπάρχει, αναδιάρθρωση Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Εντάξει, για όνομα του Θεού. Βέβαια, στην Αγγλία και στη Γερμανία έχει 100 ραπτόπλες απέναντί σου και όχι έναν να διαχειριστεί. Για ένα αυτό Γιάννη ναι. και Κώστα, ναι. επιτρέψτε μου, εμένα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά για έναν προπονητή, ναι, ο οποίος έχει τη γνώση, πιστεύω, και ξέρει τι κάνει με τα λάθη του, να κάτσει μπροστά όχι με 100 ακριβώς και να ναι. συζητήσει για ποδόσφαιρο. Ναι. Να πει τι σκέφτηκε, να πει τι έκανε, να αποδεχτεί και τα λάθη του κάποια στιγμή, ναι. γιατί κάνουμε λάθη όλοι. Λίγοι το κάνετε αυτό. Νομίζω ότι τα νέα παιδιά, έχουν και τη γνώση, αλλά και την εμπειρία επίσης, γιατί παίξαμε ποδόσφαιρο και όταν παίξαμε ποδόσφαιρο είχαμε στα αποδυτήριά μας και μεγάλους παίκτες. Σωστό. Και καλούς παίκτες. Και είμαστε αποδυτήρια εθνικής. Δηλαδή, εγώ που είμαι νέος προπονητής και ακόμα πάρα πολύ θεωρούμαστε άπειροι και ανώριμοι να μπούμε σε μια ομάδα αλφα εθνικής, γιατί δεν έχουμε δουλέψει με παίκτες αλφα εθνικής ακόμα.
Ενώ κάποιοι, υπάρχουν και προπονητές που δεν έχουν παίξει στραπαθνική. Ναι. Έχουν μπει σε ίδια αποδυτήρια όμως. Σωστό, σωστό. Και νιώθουν απέναντι στους παίκτες και κάπως πολλές φορές. Mm-hmm. Και χρησιμοποιούν την προπονητική εξουσία. Για να επιβληθούν. Για να επιβληθούν. Δεν είναι έτσι. Επιβάλλεσαι με τη γνώση σου, με τη δικαιοσύνη σου, με το να τους κάνεις καλύτερους, με το να έχεις αποτελέσματα φυσικά. Και το να συζητάς και να κρίνεσαι φυσικά. Ωραία, να ρωτήσω κάτι άλλο. Μας είχε βάλει ο Γιώργος στο πρόγραμμα της Εθνικής, θα το δούμε. Το ρόστερ, συγγνώμη. Της Εθνικής, θα το δούμε και αυτό. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη, έχει γίνει μόδα και σε πολύ μεγάλα κλαμπ. Juventus Ζιντάν. Συγγνώμη, Real Ζιντάν, Juventus Pirlo, Chelsea Lampard, Arsenal Arteta, Manchester Solskjaer. Να δίνουν τα κλειδιά της ομάδας σε legends, σε παλιούς παίκτες, θρύλους, όχι όμως που έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια πίσω, έτσι. Ωραία. Κάθομαι και τα σκέφτομαι και τα συζητώ και με φίλους μου εξάλλου. Και πολύ ωραία ερώτηση, Γιάννη. Να ανοίξω μια παρένθεση λίγο, να πούμε λίγο για τις δύο ομάδες ότι είναι καλή κλήρωση για τον Άρη και είναι φαβορή για να περάσει. Ναι. Και το χρειαζόμαστε. Mm-hmm. Δεύτερον, είναι σχετικά καλή και κλήρωση για τον Όφη. Και οι δύο μονά μάτς εντός. Μονά μάτς εντός, και αυτό και το είπα. Έχει και ένα βαντάζ επίσης ο Όφη Κώστα, γιατί το Γιάννη είναι δίπλα, γι' αυτό σε κοιτάζω, ότι ο συνεργάτης του κυρίου Σίμου, ο Περικλής Παπαναγής, είναι ο πρώην assistant coach του κυρίου Αυγουστή στον ΑΠΟΕΛ Λεμεσού. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν μαζί στους ομίλους του Europa League σε ό,τι έχουν κάνει. Ωραία, οπότε σωστό. Ο συνεργάτης του Γιώργου γνωρίζει. Ο κύριος Σίμος να φροντίσει λίγο την άμυνά του, γιατί μας έχει δείξει ότι γκουαρδιαλίζει επικίνδυνα, σαν να θέλει να δείξει το καλό, την πραμάτια του, παίζει καλό ποδόσφαιρο, και δεν μπορεί ο Όφη να δέχεται, είναι η μοναδική από τις 5-6 ομάδες που είναι οι πρώτες, τις πιο πολλές κόντρα επιθέσεις στον χώρο. Έχει ανεβάζει πολύ τις γραμμές ψηλά, κάνει παιχνίδι από πίσω από τα στόπερ, θέλει να ξέρουν μπάλα από πίσω, αυτό δεν είναι κακό βέβαια, αλλά ακριβώς. Είναι η ομάδα η οποία έχει στατιστικά, εγώ που έχω τρέλα να γράφω, να μελετάω πολλές φορές τι γκολ τρώμε και τι γκολ βάζουμε κτλ. Έχει τις περισσότερες κόντρα επιθέσεις από όλες τις ομάδες. Αρκεί να μην το επαναλάβει. Αλλά όλοι κρίνονται ειδικά προπονητές του αποτελέσματος. Επέτρεψε μου όμως, διαφωνώ εν μέρη μαζί σου. Δηλαδή η ομάδα που δεν έπαιζε έτσι ανοιχτά πέρσι και που έπαιζε κλειστά και βγήκε δέκατη και είναι εκτός Ευρώπης. Όφη, αυτό που έκανε έχει πετύχει. Έχει φάσει το ταβάνι. Είναι όμορφο. Είναι βέβαια, πάρα πολύ καλό. Είναι ελκυστικό. Σε 10 μήνες, Κώστα. Κώστα, το παρακάνει, ναι, εντάξει. Ωραία. Εσύ δεν πιστεύεις ότι το έχει δει ο coach του Όφη και ότι αυτό θα το βελτιώσει? Μα από το Σίμω, που είναι 40 ετών, από εσάς που είστε προκυρικά 42-43, περιμένουμε να βγει και μια γενιά προπονητών, γιατί ο ένας πέθανε, ο άλλος γέρασε. Το λέω Κώστα ότι μπορεί να είμαστε πιο αυστηροί με τους νέους, γιατί υπάρχει και μεγαλύτερες προσδοκίες. Όχι, να είστε πιο αυστηροί, και το θέλουμε να είστε πιο αυστηροί, ειλικρινά, γιατί έτσι ανεβάζουμε και το επίπεδο, και το δημοσιογραφικό, και το ποδοσφαιρικό. Είναι από τους νέους, ας πούμε, στην Αλφα Εθνική που βλέπουμε, το Σίμω περιμένουμε. Ωραία. Κώστα, έγινε κατανοητό, επειδή βγαίνουμε τόσο χρόνο, να πάρω λίγο την απάντηση για τη νέα μόδα στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αυτό που ρώτησα στο Σοκράτη νωρίτερα. Λοιπόν, επειδή στο top class επίπεδο οι παίκτες είναι, και οι άνθρωποι παίκτες είναι άνθρωποι που είναι εκατομμυριούχοι, που έχουν πολλά χρήματα, που είναι μεγάλες προσωπικότητες, ο τύπος του προπονητή που χρειάζεται πολλές φορές δίπλα τους, ναι, θα πρέπει να είναι σίγουρα μια προσωπικότητα, να είναι κάτι ανάλογο. Ναι. Δηλαδή, η διαχείριση κλαμπ, ναι, είναι πολύ πιο σημαντικότερη από την προπόνηση. Ίσως αν πάνε να δούμε μια προπόνηση της Bournemouth και ίσως αν πάνε να δούμε μια προπόνηση του Όφη, που είναι, εντάξει, μπορεί του Όφη να είναι πολύ καλύτερη προπόνηση, το ξέρω και ο Γιώργος, και είμαι σίγουρος. Ναι. Όταν όμως έχεις στην Α Εθνική, να δούμε και στη δικιά μας κατηγορία, στην Α Εθνική θέλεις πιο διαχειριστικό προπονητή. Η Super League 2 όμως και η Football League θέλει να πάρει, πρέπει να πάρει καλούς προπονητές, δουλευταράδες προπονητές που να σου πάρουν ένα υλικό του 5 και να σου κάνουν το 7. Mm-hmm. Τα μεγάλα κλαμπ όμως, ναι, οι προσωπικότητες, ναι, πρέπει να είναι και οι προπονητές στους μεγάλες προσωπικότητες. Επειδή είναι ποιοτικά τα ρόστερ και είναι και οι παίκτες αντίστοιχα προσωπικότητες. Γιάννη, έχει να μιλήσει, δηλαδή ο προπονητής, ο Πίρλο, ο Λουίς Ενρίκε, ο Γκουαρδιόλα, θα μπει σε αποδυτήρια που 25 παίκτες εκεί πέρα είναι εκατομμυριούχοι. Θα μπει σε 25 εκατομμυριούχους. Άρα ο προπονητής εκεί θα πρέπει να έχει κάποια χαρακτηριστικά.
Όχι το προπόνηση. Προπόνηση είναι εύκολο. Έχει το γυμναστή του, έχει του συνεργάτε του, έχει του πέντε assistant coach. Θα πρέπει να είναι δίκαιο, θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Και ποιο θα αραπώνει. Θα πρέπει να έχει οι επιλογέ του να είναι αυτέ που να ορίζουν και τον χαρακτήρα του κλαμπ ίσω και να μην υπάρχει και εκεί σύγχυση. Γι' αυτό πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Αν ισχύει για όλους, δεν ισχύει για όλους, δεν θα πετύχουν όλοι. Όχι, ναι. Γιατί κάποιοι μεγάλοι παίκτες δεν είναι και μεγάλες προσωπικότητες. Όμως κάποιοι από αυτούς έχουν προετοιμαστεί όμως και λίγο πριν. Δηλαδή, ο Λουίς Ενρίκε Γκουαρδιόλα ήταν και στα τμήματα υποδομών της Μπαρτσελόνα. Ναι, ο Αρτέτα δήλωσε ο Γκουαρδιόλα. Ο Ζιντάν ήταν επίσης. Πριμαβέρα στη Ρεάλ πολλά χρόνια. Ωραία, έγινε μια επιλογή του Πίρλο. Ο Πίρλο είναι μεγάλη προσωπικότητα, είναι μεγάλο όνομα για την Γιουβέντους, για την Ιταλία. Φανταστείτε τώρα αυτός ο άνθρωπος μέσα από αποδυτήρια. Ναι. Εξαρτάται βέβαια για την οικιακή αρχή του από το τι θα πει και το τι θα κάνει. Λάμπαρτ στη Τζέλσι. Λάμπαρτ στη Τζέλσι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Οι περισσότεροι έχουν πάει καλά γιατί παίζει και ρόλο αυτό. Οι προπονητές, είτε είσαι ο Ζιντάν είτε είσαι κάποιο άλλο, όλοι κρίνονται και το αποτέλεσμα. Γιατί έχει μια καλή αρχή ότι αν είναι εξίσου καλό με έναν άλλον προπονητή Ευρωπαίο, ο οποίο δεν έχει κάνει και τεράστια καριέρα, έχει ένα μεγάλο προνόμιο ότι θα μπει στα αποδυτήρια. Και ξέρει και τα αποδυτήρια, έτσι. Και ξέρει τα αποδυτήρια, αλλά θα μπει ο Ζιντάν ή ο Πίρλο στα αποδυτήρια και δεν θα τον κοιτάξει υποτιμητικά ποτέ. Ναι. Ούτε ο Πομπά, ούτε ο. Οποιοςδήποτε παίχτης. Και αν μπει σε μια κόντρα, ξέρει ότι στις περισσότερες περιπτώσεις ο προπονητής αυτός που θα... Και στην κόντρα που θα έρθει, όταν ξέρει απέναντί σου ο ποδοσφαιριστής σου ότι είσαι ένας ξεκάθαρος άνθρωπος, που αυτό κερδίζεται, και μετά ένας από τους δύο έχει λάθος. Ζιντάν Μπέιλ δηλαδή. Λοιπόν, okay. Είναι μια ώρα που είναι λίγη για αυτή την εκπομπή. Κάποτε μου έλεγε ο Ντίνος ο είμαστε, Κωστή, έχει σηκώσει ο τέταρτος και τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, μου φωνάζουν. Μου φωνάζουν. Πάρε πέντε λεπτά, μου φωνάζουν. Τι να κάνω. Λοιπόν, Σοκράτη, ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ ήταν πάρα πολύ. Τόσο ενδιαφέρουσα η κουβέντα σήμερα που δεν παίξαμε ούτε ένα βίντεο. Δεν προλάβαμε. Οπότε και αυτό λέει κάτι. Δεν προλάβαμε. Μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που ήρθα. Ωραία. Και που συνομίλησα και με τους δύο σας. Και τώρα, άμα είσαι πέριξη γειτονιά, να ξαναβρεθούμε σύντομα. Μεγάλη μου χαρά. Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί, πρώτα Θεός, αύριο στις 18:00 το απόγευμα. Να είστε καλά.